και Γενική Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κύριε Αθανάση Κυριαζή. Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, εδεσιμότατε πρωτοπροσβύτερε πατέρα Θωμά Συνοδυνέ. Εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας, κύριε Νίκο Παπαγεωργίου. Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, αξιότιμοι και αξιότιμες κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της ομιλίας μου σήμερα είναι το χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνιο και η σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία. Στις 29 Ιανουαρίου του 2002 πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή μου στην Ακαδημία Αθηνών εδώ σε αυτό το χώρο. Τότε, όπως και σήμερα, όπως και απόψε, είχα την ξεχωριστή τιμή και τη χαρά να είναι παρόντα μέλη της οικογένειάς μου. Το ίδιο γίνεται και απόψε και τα ευχαριστώ τα μέλη αυτά με ευγνωμοσύνη. Καλώς ήρθατε. Ο τίτλος της ομιλίας μου τότε ήταν «Ελεύθερα ηλεκτρόνια, βασικές αντιδράσεις και εφαρμογές». Σήμερα θα αναφερθώ ακόμη μια φορά στο πρώτο στοιχειώδες σωματίδιο του μικρόκοσμου, το ηλεκτρόνιο, και θα το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να δείξω περιληπτικά πως η κάθε ανακάλυψη στην επιστήμη οδηγεί στην επόμενη και πως, αργά ή γρήγορα, η κάθε βασική γνώση που αποκτάται οδηγεί σε νέες πρωτοποριακές επιστημονικές τεχνολογίες. Το ηλεκτρόνιο, κυρίες και κύριοι, ανακαλύφθηκε πριν από περίπου 125 χρόνια, το 1897 από τον J.J. Thomson. Ήταν το πρώτο σωματίδιο του μικρόκοσμου που γρήγορα αναγνωρίστηκε ως ακτίνες β, ως η βάση του ηλεκτρικού ρεύματος και ως το κοινό συστατικό όλων των ατόμων. Ήταν το σωματίδιο που οδήγησε στο πρώτο μοντέλο του ατόμου, του ατόμου του υδρογόνου και στην εικόνα της διαδικότητας των σωματιδιακών και κυματικών ιδιωτήτων των στοιχειωδών σωματιδίων. Το ηλεκτρόνιο είναι ένα από τα πολυπληθέστερα και δραστικότερα σωματίδια της φύσης. Είναι το σωματίδιο που πάνω από κάθε άλλο επέτρεψε και επιτρέπει την κατανόηση της ύλης και των συστατικών της και ταυτόχρονα είναι ο κόκκος της ύλης στον οποίο βασίζεται εν πολλής ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης επιστημονικής τεχνολογίας. Στην πειραματική επιστήμη στηριζόμαστε κατά κανόνα στα σήματα που οφείλονται στα ηλεκτρόνια και ως εκ τούτου το ηλεκτρόνιο αποτελεί την βάση των πειραμάτων, των μετρήσεων και της γνώσης που βασίζεται στο πείραμα. Ας δούμε λοιπόν τις αλληλεπιδράσεις χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων με άτομα και μόρια. Όλες οι ακτινοβολίες υψηλών ενεργειών, all ionizing radiation, όταν αντιδρούν και επιδρούν με την ανόργανη και την οργανική ύλη, παράγουν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως σε ένα χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός τρισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου, τεράστιους αριθμούς χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνια και, επομένως, η κατανόηση της επίδρασης κάθε είδους ακτινοβολίας πάνω στην ύλη προϋποθέτει την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων με τα άτομα και τα μόρια της ύλης. Οι πιθανότητες αντίδρασης, οι ενεργές διατομές, cross-sections όπως αποκαλούνται, των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων με τα άτομα και τα μόρια της ύλης, εξαρτώνται από την κινητική των ενέργεια, την εσωτερική ενέργεια των ατόμων και των μορίων με τα οποία
συγκρούονται, καθώς και την κατάσταση της ίδιας στην οποία η αντίδραση λαμβάνει χώρα. Σύνθετες οι αντιδράσεις αυτών, αλλά τεράστιας σημασίας. Στη φύση, λοιπόν, τα ηλεκτρόνια είτε είναι περιορισμένα στο χώρο, όπως όταν περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες των ατόμων, είτε ελεύθερα, όπως κινούνται με υψηλές κινητικές ενέργειες στους επιταχυντές ή με χαμηλές και πολύ χαμηλές κινητικές ενέργειες σε χαμηλής πυκνότητας αέρια, είτε ημιελεύθερα όταν κινούνται σε ορισμένες μορφές της ύλης, είτε επιπλέον τα ηλεκτρόνια όταν είναι τοποθετημένα, localized, σε ορισμένες συμπυκνωμένες μορφές της ύλης. Τα ηλεκτρόνια επιτρέπουν την ανακάλυψη της δομής της ύλης και μάλιστα χαρακτηριστικά της που δεν μπορούν να ανιχνευτούν με άλλου είδους σωματίδια, λόγω χάρη με τα φωτόνια. Ας έρθουμε λοιπόν στις βασικές αλληλεπιδράσεις των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων με την ύλη και τις εφαρμογές τους. Ας έρθουμε στη θεμελίωση, στην επέκταση και στις τεχνολογικές εφαρμογές του πεδίου της αλληλεπίδρασης των ελεύθερων ηλεκτρονίων με την ύλη, όπως αυτή ανεπτύχθηκε στα τελευταία 60 περίπου χρόνια, εν πολλής από την έρευνα τη δική μου, αλλά και των συνεργατών μου. Οι ακόλουθες εικόνες, αυτό δείχνει την μελέτη των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων σε διάφορες καταστάσεις της ύλης. Χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνια, υψηλών πιέσεων, πολύ υψηλών πιέσεων, σε clusters, συμπλέγματα, και επίσης σε μεγάλης κλίμακας, σε επιφάνειες και στη συμπυκνωμένη ύλη, όπου το ηλεκτρόνιο δεν είναι πια ελεύθερο, αλλά μετακινείται συνοδευόμενο από ένα αριθμό άλλων ατόμων ή μορίων. Η επόμενη εικόνα δείχνει ένα από τα βιβλία μου που βγήκανε στο θέμα αυτό το 1971, το επόμενο δύο τόμοι το 1984, το επόμενο το 2000 και μετά είναι μερικοί συνάδελφοι οι οποίοι βοηθούσαν πάρα πολύ στο εργαστήριο στα πειράματα αυτά με lasers και με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Στον περασμένο αιώνα, λοιπόν, τον 20ο, θεωρητικές και πειραματικές μελέτες αποκάλυψαν λεπτομερώς την ποικιλία των αντιδράσεων του ηλεκτρονίου με την ύλη. Οι μελέτες αυτές προσδιορίσαν ποσοτικά πώς κινητική ενέργεια από τα ηλεκτρόνια μεταβιβάζεται στα άτομα της ύλης και πώς ακολούθως αυτή η ενέργεια ενεργοποιεί τα άτομα και τα μόρια και εκπέμπεται αυτή η ενέργεια ως φως ή ως ηλεκτρόνια χαμηλότερης κινητικής ενέργειας ή ως άλλου είδους σωματίδια. Πολύπλοκες οι αντιδράσεις, αλλά σπουδαίες. Οι μελέτες αυτές, λοιπόν, έδειξαν επίσης τη μεγάλη δραστικότητα των ηλεκτρονίων, κυρίως όταν οι κινητικές τους ενέργειες είναι πολύ χαμηλές, μέχρι και τις θερμικές και τις υποθερμικές, thermal and subthermal energies. Ενώ σε υψηλές κινητικές ενέργειες, άνω των περίπου 100 ηλεκτρόνια volt, η διάρκεια της σύγκρουσης του ηλεκτρονίου με τα άτομα και τα μόρια είναι πολύ μικρή και το ηλεκτρόνιο σκεδάζεται μακριά από τα άτομα και τα μόρια με τα οποία συγκρούονται. Η επόμενη εικόνα, με συγχωρείτε, πρέπει να πάω πίσω στην άλλη, όπως πάνω εικόνα, πάνω μέρος της εικόνας, συλλαμβάνεται από το μόριο και μπορεί μετά το ηλεκτρόνιο να αφαιθεί ελεύθερο. Είναι transient, είναι μεταβατικό. Ή μπορεί να συγκρουστεί με το μόριο και να παραμείνει κολλημένο στο μόριο και να σχηματίζει ένα αρνητικό ιόν. Και στο κάτω μέρος δίνονται μερικές αντιδράσεις αυτού του είδους. Οι μελέτες, λοιπόν, αυτές έδειξαν επίσης τη μεγάλη δραστικότητα των ηλεκτρονίων, κυρίως όταν οι κινητικές τους ενέργειες είναι πολύ χαμηλές, όπως είπα, μέχρι και τις θερμικές και υποθερμικές ενέργειες.
ενώ σε υψηλές κινητικές ενέργειες άνω περίπου των 100 ηλεκτρόνια βολτ, η διάρκεια της σύγκρουσης του ηλεκτρονίου με τα άτομα και τα μόρια είναι πολύ μικρή και το ηλεκτρόνιο σκεδάζεται μακριά από το άτομο και το μόριο με τα οποία συγκρούεται. Ο χρόνος με τον οποίο ο οποίος χρειάζεται για να μεταβεί το ηλεκτρόνιο από τη μια μεριά του μορίου στην άλλη και να φύγει, είναι πολύ σημαντικός. Η επόμενη εικόνα δείχνει τους μηχανισμούς ελαστικής ή μη ελαστικής σκέδασης ηλεκτρονίων από μόρια σε αυτές τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα σε απόσταση από το άτομο ή το μόριο ώστε να θεωρούνται direct, να θεωρούνται άμεσες, non-resonant όπως λέμε. Όταν όμως η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι μικρή, μικρότερη από περίπου 5 ηλεκτρόνια βολτ, η διάρκεια της σύγκρουσής του με τα άτομα και τα μόρια της ύλης είναι ανάλογη με το χρόνο περιστροφής των δέσμιων ηλεκτρονίων στις ατομικές και τις μοριακές τροχιές. Και συνεπώς, να το προσέξουμε αυτό, συνεπώς λέω, το ελεύθερο ηλεκτρόνιο μπορεί να εισέλθει στις μη κατηλημένες, στις σκελές ηλεκτρονικές τροχιές του μορίου και να συνδεθεί προσωρινά με το μόριο και αυτό δημιουργώντας έτσι μετασταθεί αρνητικά ιόντα όπως δείχνουν τα σχήματα στις προηγούμενες εικόνες που έδειξα. Η έμεση σύγκρουση του ηλεκτρονίου με τα μόρια είναι δυνατόν ακόμη να οδηγήσει στην οριστική εξαφάνιση του ηλεκτρονίου ως ελεύθερου σωματιδίου και να οδηγήσει στη δημιουργία σταθερών αρνητικών ιόντων όπως πάλι έδειξα στην προηγούμενη εικόνα. Στην περίπτωση που το χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνιων συλλαμβάνεται προσωρινά με το άτομο ή το μόριο, η ενέργεια του είναι ίση με την ενέργεια συντονισμού και το ηλεκτρόνιο κατακρατείται προσωρινά στις τροχιές συντονισμού και ακολούθως αποδιεγείρεται με διάφορους τρόπους και με μεγάλες πιθανότητες, μεγάλες ενεργές διατομές. Η επόμενη εικόνα, αυτή που βλέπετε, δείχνει ενεργές διατομές, πιθανότητες για τον σκεδασμό του ελεύθερου ηλεκτρονίου από το μόριο του τετραφθοριούχου άνθρακα, CFO, με ταυτόχρονη διέγερση πυρηνικών ταλαντώσεων του μορίου, είναι η γραμμή με το κόκκινο, η γραμμή με το κόκκινο χρώμα. Συγχωρείτε. Η γραμμή με το κόκκινο χρώμα, με διέγερση ταυτόχρονη πυρηνικών ταλαντώσεων του μορίου ή με ταυτόχρονη διάσπαση του μορίου ή με ιονισμό του μορίου ή με σύλληψη του ηλεκτρονίου από το μόριο ή με ελαστική σκέδαση του ηλεκτρονίου ή ακόμη και με άλλου είδους αντιδράσεις. Το σχήμα της συνολικής πιθανότητος σκεδασμού του ηλεκτρονίου, η πιο υψηλή γραμμή που βλέπετε στην εικόνα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί παρουσιάζει ένα σημαντικό ελάχιστο περίπου σε 0,1 ηλεκτρόνια βολτ. Γιατί είναι αυτό ουσιώδες? Διότι βλέπουμε ότι όταν το ηλεκτρόνιο συγκρούεται με το τετραφθοριούχο άνθρακα, η κόκκινη γραμμή σκεδάζει τα ηλεκτρόνια σε εκείνο το ελάχιστο και κατά συνέπεια εκεί στο ελάχιστο τα ηλεκτρόνια που σκεδάστηκαν από το μόριο αυτό σε εκείνη την περιοχή μπορούν και μετατοπίζονται από πλευράς κινητικής ενέργειας με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Και αυτό χρησιμοποιεί το μόριο αυτό στην έρευνα για πολύ σπουδαίους λόγους. Σκεδάζεται από το μόριο το ηλεκτρόνιο στις περιοχές που οι cross-sections, οι πιθανότητες να σκεδαστεί είναι χαμηλές και επομένως εκεί που είναι χαμηλές οι cross-sections μετατοπίζεται το ηλεκτρόνιο αυτό με μεγάλες ταχύτητες. Και εκεί είναι τα λεγόμενα fast gases, πολύ ταχαία αέρια που όταν ένα ηλεκτρόνιο πέσει στα υλικά αυτά στις περιοχές αυτές, μετατοπίζεται πολύ ταχαίως και μπορεί ένας να χαρακτηρίσει το σωματίδιο με το οποίο αντέδρασε η ύλη
να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ένα μέσο που τα ηλεκτρόνια που παράγονται από ορισμένα σωματίδια να συλλαμβάνονται το καθένα ξεχωριστά, προτού έρθουν τα ηλεκτρόνια από την άλλο σωματίδιο. Στην επόμενη λοιπόν εικόνα παρουσιάζονται ενεργές διατομές για τη σύλληψη χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων από διάφορα μόρια. Εκεί όλα αυτά είναι διάφορα μόρια που πάνε μέχρι τις 14 EV και εκεί η κάθε μία καμπύλη αυτό δείχνει ένα μέγιστο και εκεί είναι ένα μέγιστο συντονισμού που συλλαμβάνεται το ηλεκτρόνιο από εκείνο το μόριο σε εκείνη την ενέργεια, τα οποία οδηγούν σε διάσπαση του μορίου. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο χαμηλότερη είναι η ενέργεια του ηλεκτρονίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα σύλληψής του και διάσπασης του μορίου από το μόριο και από το ηλεκτρόνιο που συλλαμβάνεται. Μέχρι ότου πάει κανείς στις πολύ χαμηλές ηλεκτρικές ενέργειες, κάτω κοντά στο μηδέν, και εκεί η θεωρητική γραμμή, το κόκκινο χρώμα είναι η θεωρητική γραμμή που βλέπει το σωματίδιο του ηλεκτρονίου σαν ένα στοιχειώδες σωματίδιο που έχει ένα υλικό κύμα αντίστοιχο με το de Broglie wavelength του ηλεκτρονίου. Και όταν πηγαίνει λοιπόν προς το τέλος της κλίμακας αυτής, τότε κάθε ηλεκτρόνιο που συγκρούεται με το μόριο εκεί συλλαμβάνεται με πιθανότητα 100% και διασπά το μόριο. Επομένως λοιπόν, εκεί βλέπουμε ότι για να αντιδράσει ένας πολύ αποτελεσματικά, γρήγορα και με μεγάλες πιθανότητες με τα χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνια, πρέπει η ενέργειά των, η κινητική, να είναι μικρή και οι συλλήψεις των ηλεκτρονίων γίνονται σχεδόν κάθε ηλεκτρόνιο συλλαμβάνεται και οδηγεί σε διάσπαση ή μη διάσπαση του μορίου, το οποίο μελετάει κανείς, ανάλογα μετά με το τι κάνει, αν είναι μονωτικό ή αγώγημο, τότε εξαρτάται η πιθανότητα αυτών των αντιδράσεων. Η επόμενη λοιπόν εικόνα παρουσιάζει κάτι πολύ ενδιαφέρον πάλι για τη σύλληψη χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων από διάφορα μόρια που οδηγεί στη διάσπαση των μορίων. Αλλά, με συγχωρείτε, είπα ότι η θεωρητική καμπύλη που έδειξα στην προηγούμενη εικόνα δείχνει ότι σε πολύ χαμηλές κινητικές ενέργειες κάθε ηλεκτρόνιο έχει μέγιστη πιθανότητα σύλληψης από τα μόρια και κάθε ηλεκτρόνιο που συλλαμβάνεται από το μόριο έχει πιθανότητα σύλληψης 100%. Και όταν το συλλάβει, διασπάται. Οι προσφατικές αυτές μετρήσεις είναι τεράστιας σημασίας για τη μελέτη των μηχανισμών επίδρασης των μορίων των χημικών αυτών ενώσεων με τα υλικά μόλυνσης του περιβάλλοντος. Εδώ μπαίνουμε στο χωράφι του κυρίου Ζερεφού. Πολλά από αυτά τα μόρια, όπως οι αλογονούχοι υδρογονάνθρακες, συλλαμβάνουν με πολύ μεγάλες πιθανότητες χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνια, διασπώνται με τον μηχανισμό αυτό και τα φράγματά τους αντιδρούν με ατμοσφαιρικά μόρια που ευθύνονται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Νομίζω ο κύριος Ζερεφός είχε μελετήσει τις επιδράσεις αυτών των μορίων σε αντιδράσεις τους με το όζον. Στην επόμενη εικόνα θα περιοριστώ, όπως βλέπετε, στις αλληλεπιδράσεις χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων με αδιέγερτα άτομα και μόρια. Όλα αυτά που σας έδειξα αφορούσαν παραδείγματα αντιδράσεων των ηλεκτρονίων με μη διεγερμένα άτομα ή μόρια. Τώρα συγκρούνται της ίδιας κινητικής ενέργειας με άτομα και μόρια τα οποία είναι διεγερμένα, έχουν εσωτερική ενέργεια. Οι μετακινήσεις λοιπόν των ελεύθερων ηλεκτρονίων με αέρια μείγματα, όπως το τετραφλοριούχο θείο, ο τετραφλοριούχο άνθρακα,
σε συνάστηση με το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. Αυτά τα έδειξα. Με συγχωρείτε να πάω λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, όταν, ας δούμε τώρα την εσωτερική ενέργεια ενός μορίου, πολύ γνωστού, του οξυγόνου. Εκεί μπορούμε να δούμε την κάτω, μπορούμε να δούμε οψάσταση, κάπου εδώ, κάπου εκεί, και το διαγείρουν σε υψηλές, σε ανώτερη στάθμη διαγέρσεως και ανάλογα με την στάθμη τελαντώσεως στην οποία έχει διαγερθεί, βλέπετε αυτές οι τρεις καμπύλες εδώ δείχνουν την θεμελιώδη κατάσταση του μολύου του οξυγόνου στην πρώτη στάθμη τελαντώσεως, στη δεύτερη και στην τρίτη, και πόσο αυξάνεται η πιθανότητα σύλληψης του ηλεκτρονίου με αυτά τα μόρια του οξυγόνου. Όταν δε το μόριο του οξυγόνου φτάσει στην ανώτερη κατάσταση που μπορεί να φτάσει στο πείραμα αυτό, που είναι διεγερμένο στην πρώτη στάθμη ηλεκτρονικής διέγερσης, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα σύλληψης του ηλεκτρονίου, και αυτό βαρίσταται με την κόκκινη γραμμή. Μία άλλη εικόνα που έχουμε ένα μείγμα, εδώ έχουμε ένα μείγμα αργού, στο οποίο διεγείραμε βασικώς το αργό. Το μόριο του αργού, την cross-section, την πιθανότητα διέγερσης. Όταν το διεγείρουμε λοιπόν το μόριο του αργού στην πρώτη στάθμη, ηλεκτρονική στάθμη, βλέπετε ότι η ενεργός διαθωμή, η πιθανότητα αντιδράσεις του ηλεκτρονίου με το αργό είναι περίπου 10 στην πέμπτη φορές μεγαλύτερη από ότι στην θεμελιώδη κατάσταση. Όσον λοιπόν αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του μορίου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα σύγκρουσής του με το ηλεκτρόνιο. Και επίσης, όταν προχωρήσει κανείς παραπέρα, βλέπει ότι αυτό το ίδιο, αυτά είναι τα ίδια αποτελέσματα που είχατε δει νωρίτερα, και τα υπόλοιπα, και το μόριο εδώ το οποίο διεγείρεται με λέιζερ εύκολα στην πρώτη στάθμη διέγερσης, που είναι αυτή εδώ. Και αυτή εδώ, τα αποτελέσματα αυτά στην θεμελιώδη κατάσταση, βασικό δεν συλλαμβάνεται κανένα ηλεκτρόνιο από το μόριο. Όταν τα διεγείρισε στη στάθμη πρώτη ηλεκτρονική κατάσταση, η πιθανότητα λοιπόν να συγκρουστεί με το ηλεκτρόνιο αυτής της ενέργειας εδώ είναι 10 χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ό,τι στη θεμελιώδη κατάσταση, και επειδή αυτό έχει πολλαπλασιαστεί με 0,01, επομένως πέραν από 1 εκατομμύριο φορές διεγείρεται το άτομο, το μόριο, όταν είναι διεγερμένο στην ηλεκτρονική του στάθμη, από ότι όταν είναι στην κατώτερη στάθμη τελάντωσης. Πάλι τα ίδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χρήση αυτών των δεδομένων σε μία νέα τεχνολογία. Στην τεχνολογία στην οποία παράγει ένα από τα είδη lasers που χρησιμοποιούνται στην προκειμένη περίπτωση στη βιολογία και την βιοιατρική και στην ιατρική. Το λέιζερ του διοξιδίου του άνθρακα. Το λέιζερ του διοξιδίου του άνθρακα είναι βασικός ένας λέιζερ υπέρυθρης ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούνται ταλαντώσεις του μορίου του διοξιδίου του άνθρακα, και εδώ λοιπόν βλέπουμε την στάθμη ταλαντώσεως εδώ, που όταν διαγερθεί το μόριο του διοξιδίου του άνθρακα από το κατώτερη στάθμη ταλάντωσης σε αυτή τη στάθμη, από αυτήν προέρχονται οι δύο ακτινοβολίες με το νομίζω κόκκινο χρώμα, που δίνουν τις δύο ακτινοβολίες του λέιζερ,
του διοξιδίου του άνθρακα. Επομένως λοιπόν, για να έχεις ακτινοβολία από το μόριο του διοξιδίου του άνθρακα, πρέπει να μπορέσεις να βάλεις από το εξωτερικό πεδίο ενέργεια στην πρώτη στάθμη τελάντωσης του διοξιδίου του άνθρακα και από εκεί να παρακολουθήσεις την ακτινοβολία του λέιζερ. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί το λέιζερ του διοξιδίου του άνθρακα να γίνει πιο αποτελεσματικό είναι να πας από ένα άλλο το άζωτο μόριο που η πρώτη του στάθμη τελάντωσης είναι ακριβώς έχει ακριβώς την ίδια ενέργεια με έχει η στάθμη τελάντωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Επομένως, αν πας από την κατώτερη στάθμη τελάντωσης και από εκεί να μεταφερθείς στην στάθμη τελάντωσης του διοξιδίου του άνθρακα από την οποία εκπέμπονται οι ακτινοβολίες του λέιζερ. Πώς λοιπόν θα πάει ένας από την κατάσταση του αζότου στην τελευταία κατάσταση που βρίσκεται στη θεμελιώδη να πάει στην πρώτη στάθμη τελάντωσης, πώς θα γίνει αυτό και μετά να συγκρουστεί με το μόριο του διοξιδίου του άνθρακα για να εκπαιδευθεί η ακτινοβολία του λέιζερ? Well, αυτό γίνεται με την επόμενη βασική έρευνα, το αποτέλεσμα της βασικής έρευνας. Όταν κάνεις ένα μείγμα διοξιδίου του άνθρακα και άζωτο, το άζωτο είναι αδρανές, δεν πειράζει κανέναν. Όταν λοιπόν έχεις ηλεκτρόνια στο μείγμα αυτό διοξιδίου του άνθρακα και αζότου, ηλεκτρόνια 2,3 ηλεκτρόνια βολτ, που είναι πολύ χαμηλή ενέργεια, συλλαμβάνονται αυτό με ένα μηχανισμό που μπαίνει λοιπόν το ηλεκτρόνιο στο μόριο του αζότου, εγείρει το άζωτο σε μια διεγερμένη κατάσταση, στην οποία το ηλεκτρόνιο συλλαμβάνεται για περίπου μερικά τρισεκατομμύρια του δευτερολέπτου, 10^-15 του δευτερολέπτου. Και τότε το ηλεκτρόνιο φεύγει, είναι χαμηλής ενέργειας και η ενέργεια που είχε το ηλεκτρόνιο φέρει μέσα στο μετασταθές αυτό ιόν παραμένει ως εσωτερική ενέργεια του μορίου του αζότου. Οπότε μετά το άζωτο που παρήχθηκε με αυτόν τον τρόπο συγκρούεται μετά με το διοξίδιο του άνθρακα και έτσι λοιπόν έχουμε μεγάλη απόδοση του λέιζερ αυτού του διοξιδίου του άνθρακα, διότι τροφοδοτείται η στάθμη από την οποία προέρχεται η ακτινοβολία, τροφοδοτείται λέω αυτή με τη μεταφορά ενέργειας από το μόριο του αζότου ή στο διοξίδιο του άνθρακα. Επομένως λοιπόν, αυτό που λένε όλοι και εμείς το λέγαμε για πολύ καιρό, ότι αυτός είναι ένας υπέρυθρος λέιζερ διοξίδιο του άνθρακα, δεν είναι λέιζερ του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι λέιζερ του διοξιδίου του άνθρακα, του μήματος διοξιδίου του άνθρακα και του αζότου. Και έτσι λοιπόν επιτυχάνεται με τη γνώση αυτή το τι κάνει το ηλεκτρόνιο όταν συγκρούεται με το άζωτο και τι κάνει το διεγερμένο άζωτο μόριο του αζότου όταν συγκρουστεί με το διοξίδιο του άνθρακα, μας επιτρέπει να κάνουμε ένα νέο είδους και καλύτερης απόδοσης λέιζερ από ό,τι μπορούσαμε να έχουμε χωρίς αυτή τη γνώση. Η λεπτομερής λοιπόν μελέτη των αντιδράσεων των χαμηλής ενέργειας ηλεκτρονίων με διεγερμένα άτομα και μόρια αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής δομής του ατόμου και του μορίου όπως την ισχύ των κβαντικών κανόνων επιλογής. Η μελέτη αυτή δείχνει επίσης ότι οπτικά μέσα, παλμικοί lasers, pulse lasers, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεχεία μεταλλαγή των ιδιοτήτων των υλικών, κυρίως των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών, όπως, για παράδειγμα, την καταβούληση μετατροπή των υλικών από αγώγημα σε μονωτικά και από μονωτικά σε αγώγημα σε χρονικά διαστήματα της τάξης του 1/10000 του δευτερολέπτου. Μπορούμε να έχουμε μεταφορά αλλαγή των ιδιοτήτων ενός υλικού
με γνωρίζοντας τις αντιδράσεις των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων με άτομα και μόρια και να αλλάξουμε τις ιδιότητες του υλικού από μονωτικό σε αγώγημο και αντιστρόφως σε χρονικά διαστήματα 10^-9 του δευτερολέπτου. Η συστηματική μελέτη των έμεσων επιδράσεων των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων και η βασική γνώση που έχει επιτευχθεί οδήγησε και στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ύλης και ακτινοβολίας γενικότερα και στους μηχανισμούς βλάβης που προκαλούν οι διάφορες ακτινοβολίες στην ανόργανη και την οργανική ύλη. Μάθαμε, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά τους μηχανισμούς των έμεσων συγκρούσεων των ηλεκτρονίων με τα μακρομόρια των οργανικών συστημάτων που οδηγούν στην διάσπαση των μακρομορίων και στην επακόλουθη βιολογική βλάβη. Μάθαμε περίπου μηχανισμούς που δεν τους ξέραμε. Πώς γίνεται η ενέργεια του DNA, πώς όταν μπει η ενέργεια των χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων στα μόρια του DNA, πώς διασπά την μονή και τη διπλή, τους μονούς και τους διπλούς δεσμούς και πώς προκαλεί βλάβη στο μόριο του DNA. Στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται σχηματικά οι μηχανισμοί βιολογικής βλάβης που προκαλούνται από ηλεκτρόνια χαμηλής κινητικής ενέργειας. Εδώ μπαίνει ηλεκτρόνιο όταν η ενέργειά του είναι ίση με την ενέργεια που μπορεί να μπει το ηλεκτρόνιο στις κενές ηλεκτρονικές στάθμες ενέργειας των διαφόρων μορίων, units όπως τα λέμε, του DNA. Παραδείγματος χάρη, θυμίνη. Και εκεί λοιπόν όταν μπει το ηλεκτρόνιο έτσι, η ενέργειά του μεταφέρεται πολύ γρήγορα με διάβλους τέτοιους στα μόρια του DNA και προκαλούν αντίδραση με τον DNA, σπάνε τους απλούς και τους διπλούς δεσμούς και επομένως προκαλούν βλάβη στο σύστημα αυτό. Ας το μεταφέρω αυτό κάπως καλύτερα. Τα πειραματικά δεδομένα του μηχανισμού βιολογικής βλάβης που προκαλεί στο μόριο του DNA η σύγκρουση του με το ηλεκτρόνιο χαμηλής κινητικής ενέργειας. Οι έμεσες συγκρούσεις, αυτές είναι έμεσες, προκαλούνται μέσω συντονισμών. Αποτελούν τους διάβλους, μέσω των οποίων ελεύθερα ή μη ελεύθερα ηλεκτρόνια συλλαμβάνονται προσωρινά από τα μακρομόρια. Αν και ασφαλώς οι μηχανισμοί επηρεάζονται από το βιολογικό περιβάλλον, εν τούτης οι έμεσες συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα βιολογικά μόρια συνιστούν βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων από τις διάφορες ακτινοβολίες διοχετεύεται ενέργεια εις την οργανική ύλη. Αν κανένας θέλει να μάθει πώς οι ιονίζουσες ακτινοβολίες επιδρούν στον άνθρωπο και επομένως επιδρούν στα βιολογικά μόρια όπως τον DNA, τότε πρέπει να καταλάβει τους μηχανισμούς αυτούς μέσω των οποίων η ενέργεια μεταφέρεται στον DNA molecule και προκαλεί τη βλάβη. Τα χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνια εισέρχονται λοιπόν στο μόριο του DNA με μεγάλες πιθανότητες έμεσα. Πρέπει να υπάρχουν οι μηχανισμοί αυτοί μέσω των μετασταθών αρνητικών ιόντων των μοριακών μονάδων και προκαλούν διάσπαση των μονών και διπλών δεσμών του DNA. Αυτή η βλάβη προκαλείται από την ταχεία αποδιέγερση των μοριακών συντονισμών στο μόριο του DNA, παραδείγματος χάρη με τη θυμίνη. Και εδώ μπορεί να δείτε ακριβώς τι λέω με αυτά που είπα. Εδώ είναι το μόριο της θυμίνης. Εδώ είναι το μόριο της θυμίνης. Όταν συγκρουστεί με το ηλεκτρόνιο, διασπάται, έχει ένα φράγμα ή φράγματα και ένα ιόν του υδρογόνου, αρνητικό ιόν του υδρογόνου. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί που αποθέτει η σύγκρουση ενός ηλεκτρονίου με τα μόρια αυτά, αυτή είναι η αλκοόλη, εκεί και εκεί, βλέπουμε στην αντίστοιχη μεριά, εκεί που γίνεται η σπάση,
Συγγνώμη γι' αυτό. Η ενέργεια αυτή, και εδώ, βλέπει κανείς εδώ ότι η ενέργεια που έχει μπει σε αυτό το μόριο, σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή την διάβλο, εδώ αντιστοιχεί στην βλάβη που έχει πάθει ο διπλός δεσμός, εδώ ο μονός δεσμός του DNA και εδώ η συνολική θράψη της έλικας του DNA. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια αντίστοιχος τρόπος που ενέργεια από τα ηλεκτρόνια μεταφέρεται μέσω αυτών των αντιδράσεων ή στην DNA και προκαλεί την αλλαγή και τη βλάβη που ακολουθεί. Ακολουθούν πώς τα χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνια προκαλούν βλάβη στον DNA και ότι η βλάβη αυτή από τις χαμηλές κινητικές ενέργειες που έχουν τα ηλεκτρόνια εξαρτάται από την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου. Προφανώς, οι μελέτες αυτές συνιστούν φυσικό υπόβαθρο χαμηλής γνώσης για τη βιολογία και την βιοιατρική. Ας δούμε τώρα μερικές από τις τεχνολογίες σχηματισμού παλμών ηλεκτρικής τάσεως και αλλαγής switching, όπως λέγεται, των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών. Εδώ στο κάτω μέρος δείχνει, το κάτω μέρος της εικόνας δείχνει αυτή την περιοχή εδώ που λέγεται αγώγημη και αυτή που λέγεται μονωτική. Εδώ δείχνει πώς παρουσιάζονται τα δεδομένα, τα κατάλληλα σχήματα, όπως τα βλέπετε, που πρέπει να έχει η πιθανότητα σύλληψης ενός ηλεκτρονίου εδώ, σε αυτή την περιοχή, για να είναι αγώγημο. Η κινητική ενέργεια πρέπει να είναι πολύ μεγάλη εδώ, σε αυτή την περιοχή, και ακολούθως να χαμηλώνει πάρα πολύ όταν το πεδίο, ηλεκτρικό πεδίο ελαττώνεται. Και όταν φτάσει στην κατάσταση στην οποία από αγώγημο γίνεται μονετικό, εκεί η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων πρέπει να είναι χαμηλή και η πιθανότητα σύλληψης των ηλεκτρονίων από το υλικό αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Και επίσης εκεί βλέπει κανείς ότι η τάση, η οποία εξωτερική τάση που είναι στο αέριο αυτό υλικό, είναι πολύ πιο μεγάλη εδώ, που είναι η μονωτική τάση και η πολύ χαμηλή, η αγώγημη τάση. Με λίγα λόγια, μπορεί ένας να μεταφερθεί από αυτή την κατάσταση σε αυτή την κατάσταση, χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάρη pulsed lasers. Με λίγα λόγια, μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες ενός υλικού από αγώγημο σε μονωτικό και αντιστρόφως περίπου μέχρι 10 εις την 6 φορές κατά δευτερόλεπτο, περίπου 1 εκατομμύριο. Τα αναγκαία λοιπόν χαρακτηριστικά για την αγώγημη φάση του υλικού είναι μέγιστη ταχύτητα ηλεκτρονίων εδώ, μετακίνησής τους, μέγιστη ενεργός διατομή για επιπλέον ηλεκτρόνια να παράγονται στην περιοχή αυτή και μικρή πιθανότητα σύλληψης των ηλεκτρονίων. Αυτή είναι η αγώγημη στάθμη κατάσταση της σύλλησης στην πιθανότητα αυτή και μπορεί επίσης να είναι... πάλι τα ίδια. Μπορεί λοιπόν να είναι εδώ τα θετικά ιόντα, λεγόμενη επανασύνδεση, να είναι πολύ μικρή. Ενώ αντιθέτως, στην άλλη κατάσταση, σε αυτήν εδώ, που είναι η μονωτική φάση, πρέπει εκεί η ταχύτητα μετατόπισης των ηλεκτρονίων να είναι πολύ μικρή, βλέπετε πάει στο 0, και επίσης να είναι μέγιστη η πιθανότητα σύλληψης των ηλεκτρονίων εδώ στην περιοχή αυτή, και επομένως η μετάβαση από την μονωτική στην αγώγημη φάση πρέπει να είναι μεγάλη. Εάν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η βασική έρευνα είναι δύσκολη,
Η μετάβαση από την βασική στην εφημοσμένη έρευνα είναι ακόμη δυσκολότερη. Στην πρώτη περίπτωση, στη βασική έρευνα, μελετάμε όλες τις δυνατότητες που πηγάζουν από τη βασική έρευνα. Όλες. Ενώ στη δεύτερη, στην μετάβαση στην σε τεχνολογία, επιλέγουμε όχι όλες, αλλά μία, την πλέον, συνήθως, την πλέον πιθανή δυνατότητα. Και εκεί εστιαζόμαστε για αρκετό χρόνο, ώστε να γίνει η μετάβαση από την βασική έρευνα στην εφαρμογή της. Και αυτό είναι δύσκολο. Συνήθως ο χρόνος, το χρονικό διάστημα είναι 10 με 15 ή και περισσότερα χρόνια. Και οι δύο επιβάλλουν υπομονή και επιμονή. Και στις δύο δραστηριότητες, το χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνιο παραμένει το κρίσιμο σωματίδιο. Στη βάση λοιπόν των πλέον προχωρημένων τεχνολογικών κατευθύνσεων, bio, nano και info τεχνολογίες, όπως συχνά αποκαλούνται, βρίσκεται το χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνιο και η λεπτομερής κατανόηση της αλληλεπίδρασής του με τα άτομα και τα μόρια της ύλης. Για παράδειγμα, οι βασικές αντιδράσεις του ηλεκτρονίου με άτομα και μόρια βρίσκουν άμεση εφαρμογή στους τομείς της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν πηγές ψυχρού χαμηλής πυκνότητας πλάσματος, low density cold non-equilibrium plasmas, όπως η τεχνολογία των μικροηλεκτρονικών, των ημιαγωγών και πολλών άλλων. Στην ίδια βασική γνώση στηρίζεται και η τεχνολογία υλικών για χρήση στους ανιχνευτές και επιταχυντές σωματιδίων, στα λέιζερ τα οποία στηρίζονται σε ηλεκτρονικές εκκενώσεις και στα αέρια διηλεκτρικά που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ούτω καθεξής. Επιτρέψτε μου λοιπόν να έρθω σε αυτό το σχήμα το οποίο είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Είναι η φυσική βάση των μονωτικών αερίων, των διηλεκτρικών αερίων όπως λέμε. Και γιατί αυτό είναι τόσο πολύτιμο? Διότι όταν μεταφέρουμε ηλεκτρική ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο, πρέπει να το μεταφέρουμε σε υψηλή τάση, σε πολλά volts, kilovolts. Και εκεί, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό? Διότι όσο πιο μεγάλη είναι η τάση, η ηλεκτρική τάση, τόσο πιο χαμηλές είναι οι θερμικές απώλειες. Θυμάμαι όταν αρχίσαμε αυτή τη δουλειά και μεταφέραμε την βασική έρευνα από το laboratory, από το εργαστήριο στην εφαρμογή της, μας είπανε ότι τότε, το 1974-1975, που ήταν το Arab Oil Embargo, θυμάμαι ότι τότε γλιτώσαμε στην Αμερική κάπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας να την αυξήσουμε την τάση. Και γιατί? Διότι φύγαμε από το μονωτικό αέριο που ήταν αέρας και επομένως από το οξυγόνο ως το υλικό το οποίο αφαιρούσε από την, το μεταξύ του οποίου, του αγωγού και του εδάφους γινόταν η εκένωση. Και πήγαμε σε ένα άλλο αέριο, όπως το εξαφθοριούχο θείο, το οποίο είχε πολύ μεγάλες ικανότητες να συλλαμβάνει ηλεκτρόνια σε πολύ χαμηλής ενέργειας. Το είδατε, το βλέπετε και εδώ, αυτή εδώ η εικόνα είναι η ικανότητα του εξαφθοριούχου θείου να συλλαμβάνει ηλεκτρόνια. Και αυτή εδώ πάνω είναι η ικανότητα του εξαφθοριούχου θείου να παράγει νέα ηλεκτρόνια με ιονισμό. Αν λοιπόν μεταξύ τους αυτές οι δύο καμπύλες συνδυάζονται με τις κατανομές αυτές της ηλεκτρικής ενέργειας που εξαρτώνται από τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων που σκεδάζουν τα ηλεκτρόνια πάλι τα ίδια. Σε χαμηλές ενέργειες, τότε εάν η κινητική ενέργεια καμπύλη δεν
δεν προκαλεί νέα ηλεκτρόνια με τον ιονισμό εδώ. Όλα τα ηλεκτρόνια συλλαμβάνονται και παραμένει το υλικό αυτό μονωτικό. Ενώ όταν μεγαλώσει το φορτίο, μεγαλώσει οι τάσεις, τότε μερικά από αυτά ιονίζουν το αέριο αυτό και όταν αυτή η καμπύλη εδώ, το ήττα, αλφα εδώ πέρα, είναι μεγαλύτερο από το ήττα που είναι ο συντελεστής σύλληψης των ηλεκτρονίων από το μόριο, τότε γίνεται η μεταφορά του από αγώγημο σε μονωτικό το αέριο αυτό. Το σούλφουρο εξαφθόραι, το εξαφθοριούχο θείο, είναι ένα από τα άριστα μονωτικά υλικά. Κέτι όμως έχει ένα ελάττωμα. Είναι πολύ επιβλαβές εις το περιβάλλον. Και ενώ χρησιμοποιείται αυτό παγκοσμίως και μπορούν τέτοια αγωγή να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν τάσεις μέχρι 1,5 εκατομμύριο βολτς, που είναι τεράστια η διαφορά από τους αγωγούς που έχουμε σήμερα, γύρω στα 300.000 βολτς, μπορεί να πας μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Πώς θα γίνει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί αυτό το αέριο, το εξαφθοριούχο θείο, που χρησιμοποιούνται διεθνώς σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 50 ή παραπάνω χρόνια, πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό καλύτερα? Υπάρχει τρόπος να το χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα εξαφθοριούχου θείου και αζότου. Το άζωτο δεν κάνει τίποτα, το αναπνέουμε συνέχεια. Όταν όμως μπει το άζωτο με εκείνη την ικανότητα του αζότου να σκεδάζει τα ηλεκτρόνια κάτω στην περιοχή που τα συλλαμβάνει το εξαφθοριούχο θείο, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσεις γύρω στα 80 και 90 ακόμη της 100% ποσότητα, 80% με 90% άζωτο και το υπόλοιπο εξαφθοριούχο θείο, και μπορείς τότε να έχεις τη ηλεκτρικά αέρια τα οποία δεν είναι λιγότερο επισφαλή στο περιβάλλον και όμως έχουν μεγάλη σταθερά διηλεκτρική σταθερά και μπορούν να μεταφέρεις αυτά σε κανάλια σε μεγάλες αποστάσεις και έτσι να διατηρούνται τα υλικά αυτά ως μονωτικά. Παράδειγμα αυτών είναι αυτές οι γραμμές οι οποίες έχουν προκαιρού τεθεί κάτω σε tunnels εδώ στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν, όπως βλέπετε, και είναι 300 kV γραμμές μεταφοράς και είναι... Συγχωρείτε. Στο μικρόφωνο, μάλιστα. Η μείγμα, το οποίο είναι κατάλληλο για τη μεταφορά υψηλών τάσεων και επίσης λιγοστεύουν την επίδραση του εξαφθοριούχου θείου ως περιβαλλοντικός μη αποδεκτό αέριο. Και επομένως το πιο κατάλληλο μονωτικό αέριο είναι εκείνο στο οποίο η μετατροπή αυτή στις ηλεκτρικές του ιδιότητες από μονωτικό σε αγώγημο γίνεται σε όσο το δυνατόν υψηλότερη ηλεκτρική τάση. Τέτοια μονωτικά αέρια, μας λέει η πειραματική φυσική, πρέπει να έχουν μικρή ενεργόδια ατομή για ιονισμό του αερίου, ώστε να παράγονται λιγότερα νέα ηλεκτρόνια. Πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη πιθανότητα για σύλληψη των ελεύθερων ηλεκτρονίων και να συλλαμβάνονται και να απομακρύνονται από το αέριο. Επίσης, πάλι, γνωρίζουμε από την πειραματική φυσική πως όσο πιο μικρή είναι η κινητική ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ιονισμού και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα σύλληψης από τα μόρια. Το μονωτικό αέριο πρέπει να σκεδάζει τα ηλεκτρόνια από υψηλές σε χαμηλές κινητικές ενέργειες πολύ αποτελεσματικά. Όσο οι κινητικές ενέργειες των ελεύθερων ηλεκτρονίων στο αέριο είναι χαμηλές, όπως δείχνει η προηγούμενη εικόνα, τόσο η σύλληψή τους από τα μόρια του αερίου είναι μεγαλύτερη της παραγωγής τους και το αέριο παραμένει μονωτικό. Είπα λοιπόν ότι αυτά οδήγησαν στα μείγματα
με άριστες μονωτικές ιδιότητες και σχετικά περιορισμένες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η επόμενη εικόνα δείχνει ακριβώς, είναι αυτή η εικόνα, το ηλεκτρόνιο παραμένει ένα βασικό στοιχείο σε ό,τι αφορά στην ενέργεια και μάλιστα στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό διαφαίνεται και από τις εργασίες στις ημερίδες που διοργανώνει η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών και την ενέργεια στα τελευταία 70 χρόνια, 17 χρόνια, με συγχωρείτε. Διαφαίνεται επίσης και από τα αποτελέσματα της μακράς βασικής έρευνας της ομάδας μου στις ΗΠΑ και στις εφαρμογές αυτών των βασικών αποτελεσμάτων, όπως περιγράφονται στους 10 τόμους των πρακτικών των Διεθνών Συνεδρίων με τίτλο «Cassius Dielectrics». Αυτό είναι το 10ο που έγινε εδώ στη Βουλιαγμένη. Αυτό είναι το 3ο και αυτό είναι το τελευταίο. Και αυτό βασικώς δείχνει, ας πω μόνο δύο λόγια ακόμη. Πήγαμε λοιπόν μεθοδικά και συστηματικά από τη βασική έρευνα στις εφαρμογές της. Κατανοήσαμε όχι μόνο νέες ιδιότητες της ύλης, αλλά θέσαμε τις βάσεις για τις τελευταίες τεχνολογίες που ακόμα συνεχίζουν. Και αυτό δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος της γνώσης που αποκτήσαμε και αποκτούμε με τη χρήση ενός σωματιδίου, του ηλεκτρονίου και των τεχνολογιών που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής επιστημονικής γνώσης και από την μακροχρόνια έρευνα. Το κάθε βήμα ή κάθε ανακάλυψη χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα στην αέναη πορεία της επιστημονικής έρευνας για νέα γνώση και νέα επιστημονική τεχνολογία. Εδώ λοιπόν, σε αυτό τον πίνακα που βλέπετε, δεν θα τον ερμηνεύσω όλο, αλλά συνοψίζονται οι αλληλεπιδράσεις χαμηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρονίων, μέσω των οποίων μπορούμε να ελέγξουμε τις ενέργειες των ηλεκτρονίων καθώς και τις πυκνότητες των υλικών. Είναι busy, έχει πολλές αντιδράσεις, αλλά όλες είναι αναγκαίες για αυτό το σκοπό. Και επομένως το επόμενο είναι ακριβώς το ίδιο, συνοψίζονται οι αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων με υλικά για τον έλεγχο της ενέργειας και του αριθμού των φορτισμένων σωματιδίων στην ύλη υπό την επίδραση εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων. Μία τελευταία περιοχή που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι, πολύ περιληπτικά θα ήθελα να αναφερθώ στη φυσική της ενδιάμεσης κατάστασης της ύλης. Interface physics, όπως το λέμε. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ ουσιώδες θέμα το οποίο εισαγάγαμε εμείς και τώρα ανθίζει βασικώς γνώση από τη μια φάση της ύλης, την αέρια παραδείγματος χάρη, σε στις άλλες δύο φάσεις και τις ενδιάμεσες, στη στερεά και την υγρά. Οι μελέτες λοιπόν που πολύ περιληπτικά περιέγραψα εκτελούνται συνήθως κάτω από συνθήκες υψηλού κενού, όπου οι αντιδράσεις είναι μεμονωμένες, ώστε ένα ηλεκτρόνιο αντιδρά με ένα άτομο και ένα μόριο. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Πώς η γνώση που αποκτά ο φυσικός επιστήμονας κάτω πάνω στις στοιχειώδεις αλληλεπιδράσεις ύλης και ακτινοβολίας, κάτω από μεμονωμένες συνθήκες, πώς, λέω, συνδέεται η γνώση αυτή πάνω στη συμπεριφορά των αντιδράσεων αυτών μέσα στην πυκνή ύλη? Στην αναζήτηση απάντησης, η σύγχρονη επιστήμη χάραξε ένα νέο πεδίο που προβλέπει στην ενοποίηση της γνώσης στις διάφορες κατάστασεις της ύλης. Αυτό που σας έδειξα και νωρίτερα, από την πολύ χαμηλή ενέργεια ηλεκτρόνια από εδώ, μέχρι την στερεά ή την υγρά κατάσταση που το ηλεκτρόνιο σταθεροποιείται, είναι localized, όπως λέμε, μέσα στην ύλη. Το νέο αυτό πεδίο που ονομάσαμε φυσική της ενδιάμεσης κατάστασης της ύλης ακολουθεί δύο γενικές κατευθύνσεις. Πρώτον,
τη μελέτη αλλαγής των ατομικών και των μοριακών ιδιωτήτων και των αντιδράσεων με την αύξηση του αριθμού των ατόμων ή των μορίων σε συμπλέγματα, σε clusters. Έχεις ένα cluster και βάζεις το ηλεκτρόνιο μέσα εκεί και μελετάς τις αντιδράσεις αυτές κάτω από εκείνες τις συνθήκες. Και δεύτερον, τη μελέτη των φυσικών ιδιωτήτων και των αντιδράσεων υπό συνθήκες κενού, μέσα σε αέρια υψηλών, χαμηλών, υψηλών και πολύ υψηλών πιέσεων και μέσα στην ίδια την στερεά και την υγρά κατάσταση της ύλης. Στην πρώτη κατεύθυνση, η διάμεση περιοχή της ύλης καλύπτεται με τη συστηματική αύξηση του μεγέθους των συμπλεγμάτων, των clusters, κάνοντα τα μεγαλύτερα. Στη δεύτερη περίπτωση, οι βασικές αντιδράσεις και ιδιότητες μελετώνται μεμονωμένα και ακολούθως σε περιβάλλοντα με πυκνότητες που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή από το κενό ως την υγρά και τη στερεά κατάσταση. Η εικόνα αυτή που βλέπετε δείχνει την αρχή και τον σκοπό της ενοποίησης της γνώσης στις διάφορες καταστάσεις της ύλης. Η έρευνα λοιπόν αυτή αποκαλύπτει τους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους το είδος, η πυκνότητα και η κατάσταση της ύλης επηρεάζουν τους βασικούς μηχανισμούς αλληλεπίδρασης ύλης και ακτινοβολίας. Ας δώσουμε ένα από τα πλέον απλά παραδείγματα στην ελαστική σκέδαση του ηλεκτρονίου από το άτομο του ξένου. Άτομο το ξένο σε αέριο και σε υγρά κατάσταση. Όταν το ηλεκτρόνιο λοιπόν και το άτομο του ξένου συγκρούνται μεμονωμένα και όταν η σύγκρουσή τους λαμβάνει χώρα στη συμπυκνωμένη ύλη σε υγρό ξένο. Η αντίδραση παρουσιάζει τεράστιες διαφορές όπως δείχνουν οι ενεργές διατομές στην επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε καλά σας παρακαλώ σε αυτή τη διαφάνεια. Κοιτάξτε το ένθετο σχήμα κάτω και στην αέριο κατάσταση η ενεργός διατομή δίνεται με την καμπύλη αυτή με κόκκινο χρώμα. Ενώ στην υγρά κατάσταση είναι εκείνη που έχει το πράσινο χρώμα. Αυτές οι μεταβολές λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το ξένο, αέριο ή υγρό, επηρεάζουν τις ταχύτητες των ηλεκτρονίων στο αέριο ή το υγρό και φαίνεται ότι το υγρό ξένο είναι πολύ πιο ταχύ από ότι είναι το αέριο ξένο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε. Περιμέναμε ακριβώς το αντίθετο. Και όμως αυτό συμβαίνει διότι η κατάσταση της ύλης έχει επιδράσει τρομερά στο πώς τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στα δύο υλικά αντιδρούν με το είδος αυτό της ύλης. Όπως ακριβώς και οι εφαρμογές τους. Παρόμοιες ερεύνες της αντιδράσης χαμηλής κινητικής ενέργειας με ηλεκτρόνια σε όλο το φάσμα της ενδιάμεσης κατάστασης της ύλης και από χαμηλές πυκνότητες σε αέρια υλικά μέχρι τη συμπυκνωμένη ύλη έχουν γίνει και υπήρξαν βασικότατες στην ανέβραση νέων ιδιωτήτων και νέων εφαρμογών της ενδιάμεσης κατάστασης της ύλης. Και ένα τελικό παράδειγμα αξίζει να αναφερθεί εκτός από την περίπτωση του αερίου και του υγρού ξένου στην οποία αναφέρθηκα που είναι αυτή που βλέπετε στην εικόνα. Ένα ακόμη κλασικό παράδειγμα. Η σύγκριση της συμπεριφοράς του αερίου και του υγρού τέτραμεθυλιούχου πυρητίου. Είναι ένα μόριο το οποίο κρασία δωματίου και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην επιστήμη γιατί αυτό είναι σφαιρικό μόριο και εκεί χρησιμοποιείται αυτό, έχει μεγαλύτερη πυκνότητα και έχει στο αέριο, δεν έχει τόση μεγάλη ταχύτητα από ότι έχει το υγρό και επομένως όταν έχεις ένα όργανο στο οποίο θέλεις να προσδιορίσεις ένα σωματίδιο που έχει τεράστια ενέργεια και τα σωματίδια τα οποία προκαλούνται από αυτό το σωματίδιο μέσα στην ύλη, τι πρέπει να κάνεις.
πρέπει να μαζέψεις τα ηλεκτρόνια που παράγεται από το αρχικό σωματίδιο και από εκείνα τα σωματίδια που προκαλεί η δράση του στην ύλη, έτσι ώστε να είσαι βέβαιος ότι τα ηλεκτρόνια που μαζεύεις και εκπομένως το σίγμα που παίρνεις οφείλεται στα ορισμένα σωματίδια που υπήρχαν στο αρχικό σωματίδιο που επέτρασε και στα σωματίδια που προκλήθηκαν μετά στο αέριο. Με λίγα λόγια, χρειάζεσαι μεγάλες ταχύτητες που το δίνει το υγρό τετραμεθυλινσπηρίτιο, ενώ δεν μπορείς να τα πάρεις όταν έχεις το αέριο. Συνοψίζοντας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιθυμώ να τονίσω πρώτον ότι η μελέτη αλληλεπίδρασης ελεύθερων ηλεκτρονίων με χαμηλές κινητικές ενέργειες, με διηγερμένα και αδιέγερτα άτομα και κυρίως με αδιέγερτα και διηγερμένα μόρια, είναι κατάμεστη από νέα βασική γνώση και δυνατότητες για νέες επιστημονικές τεχνολογίες. Και δεύτερο, θέλω να τονίσω ότι η σύγχρονη προσπάθεια για ενοποίηση της γνώσης μας στον τομέα αυτό σε όλες τις καταστάσεις της ύλης υπόσχεται τη διείσδυση της φυσικής επιστήμης στο δύσκολο αλλά ουσιώδη τομέα της βιολογίας και της βιοιατρικής. Τελικά, κυρίες και κύριοι, μπορώ να πω ότι η σύγχρονη επιστήμη προσπάθησε, πρόσθεσε και προσφέρει στον πολιτισμό μας μια ενιαία και ιδιαίτερα μεγαλοπρεπή εικόνα του φυσικού κόσμου. Πλούτησε τη γνώση και τη διανόησή μας και άνοιξε μπροστά μας ένα κόσμο απεριόρισης ομορφιάς και περιπέτειας. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης οδήγησε και οδηγεί σε επιστημονικές τεχνολογίες απίστευτων δυνατοτήτων για το καλό ή το κακό της ανθρωπότητας, που άλλαξαν και αλλάζουν ριζικά τη ζωή μας. Η διπλή αυτή επίδραση της επιστήμης στη διανόηση και στη θεώρηση του φυσικού κόσμου και της ζωής αφενός και στην εξυπηρέτηση των υλικών αναγκών του ανθρώπου αφετέρου ριζώνει την επιστήμη βαθιά στην κοινωνία και επιβάλλει στον επιστήμονα, παράλληλα με την υποχρέωσή του στην επιστημονική γνώση, το καθήκον του στον άνθρωπο. Ευχαριστώ.